10 ίχνη εγκλήματος στις τάχτες της Πόρσε αποδεικνύουν το έγκλημα, ότι δεν υπήρξε ατύχημα. Το πρώτο. Ο δρόμος ήταν υγρός και ολισθηρός από τη βροχή που είχε προηγηθεί. Έτσι το αυτοκίνητο με τη σύγκρουση όχι μόνο δεν θα έπαιρνε φωτιά, αλλά θα κυλούσε προς τα πίσω, χάρη στην τόσο μεγάλη ανοφέρεια του δρόμου. Το δεύτερο. Η Πόρσε είναι αυτοκίνητο αξιόπιστο και σύμφωνα με μάρτυρες, ο Γεώργιος Καρέλας πολύ έμπειρος οδηγός. Το τρίτο. Αν εξαιρέσουμε την πυρκαγιά, το αυτοκίνητο έπαθε ελάχιστες ζημιές. Το τέταρτο. Το δοχείο βενζίνης βρέθηκε τσαλακωμένο, αλλά δεν έσκασε, ώστε να δικαιολογείται η έκρηξη. Το πέμπτο. Μάρτυρες καταθέτουν ότι άκουσαν έκρηξη και η φωτιά σαν να ήρθε από τον ουρανό. Το έκτο. Η μηχανή του αυτοκινήτου με την ηλεκτρική εγκατάσταση, από όπου θα μπορούσε να δημιουργηθεί σπινθήρας, βρισκόταν στο πίσω μέρος της Πόρσε, το οποίο έμεινε άθικτο. Το έβδομο. Ο Γεώργιος Καρέλας και οι πανέμορφοι φίλοι του, σύμφωνα με τους μάρτυρες, δεν είχαν καταναλώσει υνοπνευματώδη. Το 8. Και οι δύο βρέθηκαν δεμένοι με τις ζώνες ασφαλείας και τα παπούτσια τους κολλημένα στο πάτωμα, σαν να ξεκίνησε από εκεί η φωτιά. Το 9. Τα θύματα δεν έκαναν καμιά κίνηση να αντιδράσουν ή να λύσουν τις ζώνες τους. Και το 10. Ο Καρέλας πήγαινε πολύ τακτικά στο σπίτι της φίλης του, γνώριζε το σανοδρομάκι, την ανοφέρεια και έτσι ήταν αδύνατον να ξεχνιστεί. Εσείς πάρετε το αυτοκίνητό σας και προκαλέστε ένα τέτοιο ατύχημα. Και μάλιστα να αναπτύξετε ταχύτητα 50 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Και πηγαίνετε να προσκρούσετε στην κολόνα αυτή και κάνετε αυτό το τεστ. Έχω την άποψη ότι αν κάνετε αυτό το τεστ, πρώτα το αυτοκίνητό σας θα προκαλέσετε μεγαλύτερη ζημιά στην κολόνα. Οπότε θα φανεί η δύναμη της συγκρούσεως. Ναι. Το δεύτερο είναι θα δείτε και το αποτέλεσμα. Βέβαια, αν ζούσαν σε μια άλλη χώρα προηγμένη, αυτό το περίεργο ατύχημα δεν θα αντιμετωπίζεται έτσι επιθερμικά που αντιμετωπίστηκε. Κανείς δεν έκανε καμιά έρευνα. Κανείς δεν ασχολήθηκε με τίποτα. Κανείς. Κανείς δεν διερωτήθη τι έγινε εδώ. Λες και κάθε μέρα έχουμε τέτοιου είδους ατυχήματα στην μάλιστα, Ελλάδα. Μάλιστα. Ελπίζω ότι τώρα κάτι θα γίνει και θα ρεχηθεί φως. Νομίζω ότι για άλλη μια φορά επαληθεύεται τον λειτουργηματικό χαρακτήρα του επαγγελματός σας και πιστεύω ότι ίσως αυτή τη φορά δεν θα υπάρχουν και αυτοί που σας αντιμετωπίζουν προκατηλημένα που να μην σας θεωρήσουν ότι ορισμένες φορές κάνετε τουλάχιστον πολύ πολύ καλό, όχι μόνο στην δημοσιογραφία αλλά και σε άλλες λειτουργίες αυτού του πολιτεύματος. Είστε διατεθειμένος, κύριε Καρέλα, σε μια καινούργια αναμόχληση της υπόθεσης από τη δικαιοσύνη στο άνοιγμα ενός φακέλου να καταθέσετε αυτά τα στοιχεία στην ελληνική δικαιοσύνη? Βεβαίως. Είστε διατεθειμένος? Σαφώς. Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό το πράγμα πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για τη μνήμη ενδεχομένως του πατέρα? Για τη μνήμη, για τη μνήμη του πατέρα μου. Και για την αλήθεια, ε? Και για την αλήθεια. Σας βλέπω τη φόρτισή σας, αλλά βλέπω και ταυτόχρονα το πιστεύω σας, την ακράδαντη πεποίθηση, ότι τελικά ο πατέρας σας δολοφονήθηκε. Είμαι σίγουρος. Στη διάρκεια της έρευνας αποδείχθηκε, πιστεύουμε αγαπητοί τηλεθεατές, ότι εκείνο το μοιραίο τροχαίο ήταν δολοφονία. Τα στοιχεία είναι καταλυτικά και δεν αφισβητούνται. Τα 10 ίχνη του εγκλήματος μέσα στις τάχτες της πανάκριβης Πόρσε οδηγούν ξεκάθαρα σε αυτό το συμπέρασμα. Το χειρόγραφο σχέδιο διαθήκης του Γεωργίου Καρέλα, που βρέθηκε 20 μέρες μετά το θάνατό του, στην τσάντα του και αποκαλύπτεται τώρα η ύπαρξή του, 6 χρόνια μετά, με την επιμονή της δημοσιογραφικής έρευνας, εκφράζει ανοιχτά τους φόβους και τις ανησυχίες του ίδιου. Φόβους για τη ζωή του, την οποία έχασε μαζί με εκείνη μιας νέας, της Ματθίλδης Ναχάμα, που αποδεδειγμένα ήταν εντελώς ανύποπτη. Η δημοσιογραφική έρευνα, αγαπητοί τηλεθεατές, έκανε το καθήκον της. Εσείς μόνοι θα κρίνετε αν λειτουργήσε